Ένας ακόμη μαραθώνιος Κρήτης πέρασε στην ιστορία αφήνοντας άριστες εντυπώσεις σε θεατές και συμμετέχοντες, αφού πρόκειται για μια διοργάνωση που επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά την ολοκλήρωσή της. Η έννοια του εθελοντισμού αποκτά άλλη αξία στον μαραθώνιο Κρήτης, αφού η σύμπραξη πολιτών, συλλόγων και φορέων υπό την καθοδήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και κάθε φορά οι εντυπώσεις αρχίζουν να κερδίζονται πριν τον αγώνα, με τα ευρηματικά βίντεο ως προαναγγελίας της διοργάνωσης. Φέτος την παράσταση έκλεψε η κυρία Αγγέλα Μαθιουδάκη αλλά και ο Πάτρικ Ογκουνσότο. Κι εγώ ήμουνα παλιά αθλήτρια. Ήθελα να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο, μα δεν μ' άφησε ο πατέρας μου. Άμα ήσουν εσύ αστενήτρα, εγώ είμαι αστενάστη. Μπλέξε το λεφτό και άσου να τρέχω. Άρη τούτη του μην. Yes, to you. Α, του γιου της Μαρίας. Στίσιμα, θα τρέξω με μέχρι του παπά Μανώλη το μετό και θα γύρομαι. Αυτό δεν είναι καλό. Γιαγιά, θέλει να σε κουβαλήσει με το ασθενοφόρο. Πω πω, τι μπελάκι με βγήκε. Εντάξει, αλλά το κρίμα το λαιμό σου. Και είμαι πολύ ευχαριστημένο, με καλέσει για να έρθει για το μαραθώνιο Κρήτη φέτος. Και είμαι πολύ ευχαριστημένο, είμαι με το γιαγιά μου, τα λέω, το κύριο Άγγελα. Περάσουμε πολύ ωραίο και είναι καλό για κόσμο να κάνει ένα αθλητισμό όπως είμαστε σήμερα, να τρέχουμε. Δεν είναι για να κερδίσουμε, αλλά είναι κάτι για μας, για το υγεία μας, είναι κάτι καλό για μας, κάτι χρόνο να κάνει τέτοια. Στέλνω μήνυμα σε όλο τον κόσμο να σηκώνεται από τον καναπέ, να αφήνει αυτές τις μέρες οτιδήποτε έχουν και να έρχονται μόνο να πάνε. Όσοι έρχονται εδώ είναι νικητές. Αξίζει, γιατί αξίζει πολλά σε αυτά τα παιδιά που το διοργανώνουν. Γλάκα, Μαρίκα, γλάκα! Γεια σας, παιδιά! Γεια! Καλό! Είναι το καλό! Πόσοι είναι αυτό? Μη στενοχωράσε, κοπέλη μου, και μόνο που έτρεξες μαζί μου είσαι νικητής. Πάντως, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τη φετινή διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης, είναι τα θετικά μηνύματα που έστειλαν τρεις σπουδαίες αθλήτριες που ξεπέρασαν τον καρκίνο και επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση. Η Σόνια Τσεκίνη, η Βασιλική Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Πολύζου, που αποτελούν παράδειγμα αποφασιστικότητας και πίστης. Μας δίνετε δύναμη, όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, κουλτούρα και χαμόγελο. Να δώσουμε αγάπη και να πάρουμε αγάπη. Μόνο αυτό έχω να πω. Και τον χρόνο με υγεία. Είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Μην ξεχνάτε να κάνετε τις εξετάσεις σας. Η πρόληψη είναι καλύτερη θεραπεία. Εδώ από την Κρήτη στέλνουμε το πιο δυνατό μήνυμα. Η ζωή θα νικά πάντα και μαζί με υγεία. Σας ευχαριστώ. Υγεία. Πολύ ωραία.